Πίστεψε με, Μάκη, θα δουλέψει. Αν κάποιος πάει να φιλήσει τη μερούλα, θα το φυτέψω 6 μέτρα κάτω από το χώμα. Ήρεμψε λίγο, ρε, και άσε να δουν τη διαφορά μεταξύ μπασκεμπολιστών και χαμένων. Έλατε μέσα. Γεια σας. Ω Θεέ μου, τρέμω και που το σκέφτομαι. Γεια σας ρε χαμένοι, λοιπόν είστε έτοιμοι? Γιατί τι θα κάνουμε? Είμαι έτοιμος για χάρη της παλιάς φιλίας μας. Τι, ποιας φιλίας, πρόδωσες στο μπάσκετ, δεν είσαι φίλος μου πια. Λοιπόν χαμένοι, έχουμε μια αποστολή για σας. Λοιπόν χαμένοι, κάντε ό,τι σας πούνε οι μπασκεμπολίστες και μην ανησυχείτε, θα είναι πολύ εντάξει. Εντάξει, λοιπόν τι πρέπει να κάνουμε? Λοιπόν, πρέπει να πάτε και να την πέσετε στις επαναστάτριες. Να τις φλερτάρετε. Ασταμάτητα. Να τις φιλήσετε. Να τις αγκαλιάσετε. Και εσείς δεν θα κάνετε τίποτα γι' αυτό? Ακούστε τους! Έχουμε το σκοπό μας. Θέλουμε τα κορίτσια να καταλάβουν επιτέλους ποιοι είναι οι χαμένοι. Και ποιοι είναι οι μπασκεμπολίστες. Λοιπόν, παιδιά, συμφωνείτε. Εγώ σε ποια θα την πέσω, στην Κίτη, στη Μέρη ή στη Διάνα? Εγώ στη Μερούλα. Να προσέχεις, θα φιλιάσω ανεψεύτικα και από μακριά. Πατρίκ, και μακριά τα χέρια σου από τη Διάνα να μην στα κόψω. Λοιπόν, εσύ θα την πέσει στη Διάνα, είμαστε εντάξει? Εντάξει. Είστε ακόμα εδώ? Λοιπόν, άντε, παιδιά, πηγαίνετε και όχι κουταμάρες. Τα κορίτσια θα πάθουν σοκ! Πού είμαστε τόσο τυχεροί! Αλλά εγώ φίλε θα την πέσω στην Διάνα! Εντάξει, η μερούλα είναι δικιά μου, μου αρέσει πολύ καιρό τώρα! Δες πως βλεφάρισε! Λοιπόν, τρως λεμονάδες και κακάο για τα κορίτσια! Τα θυμάμαι, πίσω, δούλευε, δούλευε! Δήμα, τι έγινε, μίλησε στη Λάι? Μίλησα, αλλά θέλει να είναι και μαζί μας. Τι, πάλι δεν θα μπορούμε να παίξουμε ούτε ένα παιχνίδι μαζί της? Και μην ανησυχείς, θα της πάρουμε κοκακόλα και πατατάκια και θα δει καμία ταινία στο άλλο δωμάτιο και εμείς θα παίζουμε. Κάτι άλλο? Ναι, μπορείς να μου πεις τι λένε η Ξανθούλα με τη Σόφη? Μήπως άκουσες τίποτα? Κορίτσια, δουλεύω, δεν ακούω τις συζητήσεις των πελατών μου, καταλάβατε? Έχω πάθει σοκ από την Ξανθούλα. Πώς γίνανε φίλες τόσο γρήγορα? Ζένια, ώρα να τα περιμένεις από την Ξανθούλα. Για δες, για δες πως μας κοιτάνε οι ποδοσφαιριστές εκεί πέρα, Ναι, εμένα μ' αρέσει ο Κεβ. Αγόρια, έχουμε μια ιδέα. Ένα κορίτσι θα είναι μαζί μας και θα περάσουμε τέλεια. Ποιος, ένα κορίτσι? Καλά, τι κορίτσι λες? Έτοιμο, μην ανησυχείς, δεν θα σε ενοχλήσουμε. Φίλοι μας θα είναι μαζί με το αγόρι της στο άλλο δωμάτιο. Εσείς θα παίζετε τα παιχνίδια σας. Θα έρθει και με το φίλο της. Θα κάνουμε πιτζάμα πάρτι. Εντύμα, δεν θα έρθουν οι γονείς το πρωί, Όχι, βρε Συνούλα, θα έρθουν το απόγευμα. Καταπληκτικά. Γεια σας, φωλιαρόπαιδα. Έχουμε τέλεια νέα για εσάς. Είστε έτοιμοι να ακούσετε τις επαναστάτριες? Ναι. Εμείς λέμε όχι. Όχι. Ηρεμήστε λίγο, επαναστάτριες, τι γίνεται, τι νέα? Σύντομα είναι η γιορτή της γυναίκας. Και θα πάμε να αλλάξουμε εκτός πόλης. Δεν θέλει να έρθει στο πάρτι μας? Σας χαλούμε όλους, ακόμα και τις βατραχίνες. Ουχ, απέσια ιδέα. Ζένια, το άκουσες αυτό, ναι, το άκουσες? Ναι, δεν με νοιάζει, Ξανθούλα. Θα έρθουμε, εννοείται. Ποιος άλλος θα έρθει, θα νοικιάσουμε ένα λεωφορείο. Σηκώστε το χέρι για να δούμε. Θα έρθουν οι μπασκετμπολίστες? Οι μπασκετμπολίστες, όχι. Θα έρθουμε. Εμείς θα έρθουμε. Και ο Άις με την πίτσα? Θέλω να έρθω τόσο πολύ. Σας καλούμε όλους, όσοι πιο πολλοί είμαστε τόσο το καλύτερο. Διάνα, όχι, σε παρακαλώ, όχι. Εμείς θα έρθουμε. Και θα κάνουμε το πάρτι σας πολύ καλύτερο. Τέλεια, παιδιά, λοιπόν, να φέρετε cool πιζάμες, εντάξει? Μαρσμέλο. Και πάρτε και δεύτερο παπούτσι, γιατί το σπίτι είναι άσπρο. Δεν θέλουμε να λαερώσετε όλο τον κόσμο με τα παπούτσια σας. Λοιπόν, είστε έτοιμοι να οργανώσουμε το πιο τέλειο πάρτι για τη γιορτή της γυναίκας? Ναι. Εγώ δεν θα έρθω. Άις, μοχίτο για τις επαναστάτριες. Να, τέλα τώρα, σε παρακαλώ. Δεν θα κάθονται και δίπλα μας. Το ξέχασα, θα δουν τα κολεγιόπαιδα. Να πάρει την αυτή είναι ενήλικη, είναι άνω το 18. Και τη ρέμισε λίγο, είναι πολύ cool. Και τι θέλεις δηλαδή, πάρε ένα πεντάχρονα. Όχι, τι ακούνε τα αυτιά μου, Θεέ μου. Ένα, θα έρθεις μαζί μας. Ναι, κορίτσια, θα έρθω τελικά και θα κάνω και τον Άις να ζηλέψει, να σκάσει. Επιτέλους. Λοιπόν, αγόρι, γιατί μας φωνάξατε? Λοιπόν. Έλατε ρε κορίτσια, όλα θα είναι ψεύτικα, δεν θα το κάνουμε στα αλήθεια. Ούτε αγκαλιές, ούτε τα φιλιά θα είναι αληθινά. Μισό λεπτό, αγόρι, δεν θα μας φιλήσετε ποτέ στην πραγματική ζωή. Τι εννοείτε δηλαδή? Πείτε τα όλα με λεπτομέρειες. Λοιπόν, θα πάμε να την πέσουμε στις επαναστάτριες. Η μερούλα είναι δικιά μου. Και εμένα Διάνα. Τι? Κορίτσια, είπε και πολύ, σα θέλω να κερδίσουν τα κορίτσια. Και εμεί έχουμε σημαντική αποστολή. Αγόρια, είστε χαζοί. Οι μπασκετμπολίστε δεν θα κάνουν τίποτα για εσά ποτέ. Απορώ πω δεχτήκατε κιόλα. Είστε τελώ χαμένοι. Βλάκε τελείω. Μα είμαστε cool. Οι μπασκετμπολίστε δεν μα σέβονται μετά. Και μπορεί να γίνουμε και φίλοι. Αγόρια, δεν μα αρέσει καθόλου αυτό το πράγμα. Λοιπόν, ο Ράιαν, θα γράψω ένα καινούριο άρθρο που λέγεται Πώ η αγάπη καταστρέφει και τον έρωτα και την φιλία. Θα είναι ενδιαφέρον για του εφήβου. Ναι, γράψτε το. Και γράψε επίση ότι οι φίλε μπορεί καμιά φορά να διαλύσουν μια σχέση. Ράγια, δεν αντέχω άλλο. Τελειώσαμε. Αυτό ήτανε.
Δεν με καταλαβαίνεις και με πιέζεις πάρα πολύ. Όχι, λέει, λέει, σε στηρίζω. Αλλά την Γιάννα δεν την αντέχω. Είναι πραγματικά μια προδότρα. Ράιαν, δεν αντέχω άλλο. Ας κάνουμε ένα διάλειμμα από τη σχέση μας. Πρέπει να σκεφτώ. Όχι, όχι, λέει, τι διάλειμμα, τι λες. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό. Πως δεν θα με αγαπάς και δεν θα σε αγαπάω κι εγώ. Ένα διάλειμμα θα είναι, Ράιαν. Ω, γεια μας, ωραίτες, τι κάνετε? Γεια σου, μασκότ. Λοιπόν, τι γίνεται? Τίποτα, έχετε δηλαδή καλή διάθεση? Ναι, μασκότ. Μασκότ, πώς είναι η δική σου διάθεση? Μια χαρά, εντάξει, κορίτσια, να μην σας ενοχλώ άλλο. Καλά, τι έπαθε αυτός? Μασκότ, λοιπόν. Τίποτα, τρέχουνε, γελάνε, είναι ευτυχισμένες. Ω, μάλλον είναι ευτυχισμένες γιατί τις την έπεσαν οι χαμένοι. Τους ρώτησες γι' αυτό? Βέβαια, τι να τους πω, αν σας την έπεσαν οι χαμένοι, τι λες τώρα, ρε? Να πάρει, δεν βλέπω την ώρα να έρθουν και να μας πούν. Μαξ, Ισμάιλ, οι χαμένοι μας την έπεσαν. Και αν τους αρέσει τελικά που τους την πέσουν οι χαμένοι. Τέλος πάντων, παιδιά, είναι περίεργη ιδέα. Τώρα που θα κάνουμε προπόνηση με τα κορίτσια, θα τους ρωτήσω. Εντάξει, να περιμένεις. Περίμενε μέχρι να έρθουν τα κορίτσια και να ζητήσουν τη βοήθειά μας. Hello, πόση ώρα θα είστε εκεί μέσα? Οι άντρες θέλουν να κάνουν πιπί. Καλά, πλάκα μας κάνουν, είναι μία ώρα εκεί μέσα. Έλεος πια. Ράιαν, το άκουσες? Είναι επαναστάτρες εκεί. Να πάρει, πώς θα πω. Λέιλα, μην είσαι τόσο ντροπαλή. Εντάξει, είμαστε στην τουαλέτα και φιληθήκαμε. Γιατί να ντρεπόμαστε γι' αυτό? Ράιαν, δεν θέλω να πάω έξω. Λέιλα, όλα καλά θα πάνε. Τώρα καταλάβαμε ποιοι είναι στην τουαλέτα. Και παιδιά, σίγουρα αυτό δεν είναι κάτι φυσιολογικό, ε? Μάλλον φιλιόντουσαν πάντως. Και λοιπόν, εσείς δεν φιλιέστε ποτέ? Έλα, κορίτσι μου. Να είναι πολύ γλυκό ζευγάρι. Να πέσει. Έλα, έλα, πάμε. Πάμε, πάμε. Εγώ θα φιλήσω την Διάνα. Και εγώ θα φιλήσω τη Μέρη. Διάνα, πόση ώρα πια? Ουφ, κορίτσια, τελείωσα. Και το τατουάζ μου σχεδόν είναι έτοιμο. Κοιτάξτε, είναι πολύ cool. Ναι, cool, κάνε πίσω τώρα. Κορίτσια, έχετε παρατηρήσει ότι οι μπασκετμπολίστες συνέχεια προσπαθούν να μας κυνηγήσουν? Αναρωτιέμαι αν ξέρουν για το πάρτι μας σήμερα της γυναίκας. Μα πάρε, κορίτσια, θα περάσουμε τέλεια, μιλάμε. Κορίτσια, εσείς θα περάσετε, εγώ όχι. Η πίτσα και ο Άις θα μου καταστρέψουν το πάρτι, αυτό θα γίνει. Νατ, αν πεις κάτι άλλο για την πίτσα και τον Άις, θα σε αφήσω στο σπίτι, ειλικρινά σου λέω. Ναι, σταμάτα να γκρινιάσεις πια, άσε την πίτσα και τον Άις ήσυχους, η ζωή συνεχίζεται. Νατ, θα έρθουνε τόσο κουλά αγόρια, με κουλά αμάξια. Κορίτσια, κορίτσια, αυτό το αγόρι που θα βγω μαζί του, τι αμάξι οδηγάει, ξέρετε? Νάστια, πόνσε. Ω, κορίτσια, ανυπομονώ τόσο πολύ αυτό το πάρτι, τρελαίνομαι. Επαναστάτριες, Διάνα. Χαμένη, τι στο καλό κάνετε εδώ πέρα στην τουαλέτα μας? Διάνα, έχω να σου πω κάτι. Μέρη, δύο κουβεντούλες μόνο. Αχα, θα βγω τώρα έξω και θα δείτε τι ωραία που θα τα πούμε εμείς. Μέρη, ρέμισε λίγο. Λοιπόν, κορίτσια, ας μιλήσουμε. Αγόρια, τι στο καλό έχετε πάθει? Σας είπε κανείς να έρθετε εδώ? Αγόρι, δεν το ξέρετε, δεν μπορείτε να μπαίνετε στις γυναικείες τουαλέτες με το έτσι θέλω. Λοιπόν, κορίτσια, σας είπε κανείς πως σήμερα είστε υπέροχες? Μέρη, νομίζω ότι τρελαίνονται. Αγόρια, τα ξέρουμε βασικά. Πηγαίνετε στις χαμένες σας τώρα. Κορίτσια, και αν δεν θέλουμε να πάμε στις χαμένες. Αγόρια, δεν φοβάστε μήπως φωνάξουμε τους μπασκετμπολίστες τώρα αμέσως? Ναι, θα φωνάξω. Μα αφού τους διώξατε. Κορίτσια, από ό,τι φαίνεται μας την πέφτουνε οι χαμένοι. Κορίτσια, φωνάξτε τους μπασκετμπολίστες. Πω πω. Oh my god. Κορίτσια, αφού τους χωρίσαμε τους μπασκετμπολίστες. Δεν το ξέραμε. Αγόρια, ξέρετε τι? Μην τολμήσετε να το ξανακάνετε αυτό. Κορίτσια, πω από εδώ. Τα καταφέραμε. Θα το μετανιώσετε αυτό. Ακούστε, κορίτσια, να ακούσετε κουτσομπολεύετε πίσω από την πλάτη μου. Θα σας διώξω από την ομάδα, καταλάβατε? Είμαι ξεκάθαρη. Είμαι σαν αντικατάστατος. Να πάρει ξανθούλα, τι στο καλό έχει πάθει. Ήρθε η Σόφη και μας ξέχασες. Ξέρεις τι, μπορούμε να φύγουμε από την ομάδα. Και τι θα κάνεις μετά, ε? Δεν είσαι ολόκληρη ομάδα με τη Σόφη. Με απειλή, τι μου φαίνεται? Η Ξανθούλα και εγώ είμαστε κολλητές φίλες. Ναι, το βλέπουμε αυτό, κολλητές φίλες. Ω το τέλος με τις προπονήσεις, δηλαδή, θα μιλήσουμε για τη φιλία μας. Εννοείται. Γεια σας, κορίτσια, ήρθα να σας πω πως τελικά δεν μπορείτε να πάτε στο πάρτι της Διάνας. Τι? Κορίτσια, το θέμα δεν είναι το τι, είναι το γιατί. Και τώρα ξεκαθαρίστε μας τώρα γιατί, γιατί? Γιατί θα είναι εκεί και οι επαναστάτριες. Και εσείς δεν τα έχετε καθόλου καλά με τις επαναστάτριες και δεν θέλω να δημιουργηθεί κανένα θέμα μεταξύ σας.
Το ξέρετε ότι δεν έχουμε πρόβλημα μόνο με τις επαναστάτριτες Καλεμάκη, και έχουμε και μεταξύ μας πρόβλημα. Ειδικά με την Ξανθούλα. Και τη Σόφη. Τα βλέπετε. Πρώτα φτιάξετε την ομάδα σας και μετά σκεφτείτε τα πάρτι. Άντε για. Να πάρει. Συμφωνώ, να φτιάξουμε πρώτα την ομάδα μας. Πάμε. Τα βατράχια δεν μιλούν, τα βατράχια δεν ακούν. Τα βατράχια ξέρουν μόνο να νικούν. Τα βατράχια δεν μιλούν, τα βατράχια δεν ακούν. Τα βατράχια ξέρουν μόνο να νικούν. Κορίτσια, έχω πάθει σοκ. Μου εκφύλισαν στο μάγουλο μπροστά σας. Έχω κομμάτια σάλια τους πάνω μου. Δώσε μου μαντελάκι. Διαρωτήστε καλά, έχουν πάθει. Γιατί εμείς δηλαδή, γιατί όχι η Κίτη και η Νάντα, ας πούμε. Ω, κορίτσια, είστε πάρα πολύ τυχερές. Η χαμένη είναι πολύ ερωτευμένη μαζί σας. Α, κορίτσια, τα είχα κι εγώ με ένα χαμένο κάποτε, αλλά δεν ήταν έτσι όταν τα είχαμε. Ήταν εντελώς διαφορετικός και ήταν και μπασκετμπολίστας τότε. Διάλα, έχεις μαντελάκια. Έλα, πάρε αυτό το τελευταίο. Ευχαριστώ. Όπως και να έχει, κορίτσια, μετά το πάρτι θα είμαστε με τα κολεγιόπαιδα και δεν θα μας την πέσουν οι χαμένοι πια. Ω, Κίτη, πολύ καλή ιδέα. Θα έρθουμε στο σχολείο με τους καινούριους φίλους μας και οι μπασκετμπολίστες θα ξέρουν τη θέση τους και οι χαμένοι δεν θα μας ξαναπέσουν πια. Γεια σου, μωρό, με περίμενε. Για να έλθει να επαναλάβουμε το φυλάκι. Για πού είναι η μερούλα μου. Να, αυτό είναι απέσιο. Πάνε. Χαμένοι, τι κάνετε εδώ πέρα. Αυτό ήταν, θα πάρω το σμάιλ τώρα αμέσως. Φύγετε από εδώ πέρα, φύγετε. Διάνα, μα έχετε χωρίσει με τον σμάιλ. Κοίτα, το ξέρω αυτό. Κορίτσια, δεν σας αρέσουμε. Δεν είμαστε εμείς άντρες. Ξέρετε τι θα γίνει όταν το μάθουν αυτό. Τα αγόρια μας, το ξέρετε. Διάνα, δεν είναι τα αγόρια μας. Κοίτα, μιλάω για τα άλλα αγόρια. Μα δεν σας έχουμε γνωρίσει ακόμα. Κορίτσια! Γιάννα, Νατ, κάντε κάτι! Τι να κάνουμε! Νατ, πάμε να φύγουμε από εδώ! Ναι, πάμε, πάμε. Μουα! Κορίτσια, είστε τόσο cool! Θα παραπαραθούμε στο δάσκαλο Μάικ τώρα αμέσως! Φίλε μου, άρεσε που φίλησα την Γιάννα! Λες να τα βρούμε μαζί τους και στα αλήθεια! Καλά, 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 σας αφήσατε μόνος τελείως! Πάμε, πάμε, πάμε γρήγορα, πάμε! Δάσκαλε Μάικ, το ξέρω ότι είστε απασχολημένος μετά τα τραβιά μας, αλλά πρέπει να σας πούμε κάτι οπωσδήποτε! Οι χαμένοι μας την πέφτουνε συνέχεια! Ας παρακαλέθουνε και έρχονται να μας φιλήσουνε στα κρυφά! Επιβεβαιώνουμε και εμείς αυτό! Ναι, το είδαμε εμείς! Είναι το σωστίο! Κίτη! Τι έγινε, κορίτσια, είναι αυτός λόγος να τρελαίνεστε! Εντάξει, τους αρέσετε και το δοκίμασαν! Δάσκαλε Μάικ, είστε με τα καλά σας! Τι εννοείτε! Είναι χαμένοι! Δεν τους θέλουμε εμείς αυτούς! Αυτό είναι αλήθεια! Και επίσης έχουνε κορίτσια! Μα γιατί παράτησα τις χαμένες! Δεν πάτε να τους πείτε κάτι! Διάνα, εγώ ήθελα να σου πω για το πάρτι. Μην με σέρνεις τώρα σε αυτό το πράγμα! Μάλιστα, δάσκαλε Μάικ, το βλέπω ότι δεν σας ενδιαφέρει που μας την πέφτουνε οι χαμένοι! Εντάξει, λοιπόν, θα παραπονεθούμε στα καινούρια αγόρια μας! Ευχαριστούμε! Παρακαλώ! Τι να κάνεις, εγώ δεν ήθελα να δουλέψω στο κρεοπωλείο του πατέρα μου! Λοιπόν... τι λοιπόν, τις φιλήσαμε 2 φορές! Τις αγκαλιάσαμε 4 φορές! Εντάξει, καλό είναι που τις φιλήσατε και τις αγκαλιάσατε, αλλά πού είναι τα κορίτσια, πρέπει να έρθουν εδώ να παραπονεθούν! Λοιπόν, γιατί δεν ήρθαν? Παιδιά, πείτε την αλήθεια, δεν τους την πέσατε, έτσι! Δεν λέμε ψέματα, φίλησα τη Γιάννα μπροστά σε όλους! Κι εγώ φίλησα τη Μερούλα! Δεν φταίμε εμείς που δεν ήρθαν ακόμα να παραπονεθούν! Τι, και σε ποιον πήγαν να παραπονεθούν? Σε ποιον? Στο δάσκαλο Μάικ! Και είπαν πως θα παραπονεθούν και στα καινούρια αγόρια τους! Τι, να πάρει το δάσκαλο Μάικ, βρήκαν καινούριο προστάτη τώρα! Σμάιλ, το άκουσες αυτό, καινούρια αγόρια είπα. Και αυτό, παιδιά, είναι μεγάλο πρόβλημα. Λοιπόν, παιδές, εμείς είμαστε μαζί σας. Αδέρφια. Ορίστε τώρα τι καταλάβαμε. Οι χαμένοι φίλησαν τα κορίτσια μας και αυτές πήγαν και παραπονέθηκαν στο δάσκαλο Μάικ. Πρέπει να κάνουμε καινούριο σχέδιο. Τι σχέδιο, δεν ακούσατε που είπαν ότι έχουν καινούρια αγόρια? Λοιπόν, κορίτσια, πάμε. Τα ρούχα μας και σπίτι. Αγχώθηκα πολύ με αυτό. Ένα φιλημένο χαμένο είναι μεγάλο στρες, είναι αλήθεια. Οι επαναστάτρες με τους χαμένους! Κορίτσια, δεν είναι αστείο, βουλώστε το! Παιδιά, κάντε like και εγγραφή στο κανάλι, πατήστε το κουδουνάκι και περιμένετε γνωρίκουλα επεισόδια! Εγώ έχω πάθει σοκ, δεν ξέρω τι να κάνω με τους παλιοχαμένους πια! Λοιπόν, τα λέμε την επόμενη φορά! Γεια σας! Γεια! Τι πατήσατε, κορίτσια!